Μετά και τι νέε επουσιώδει αλλαγέ στο νομοσχέδιο για τι κρατικέ εγγύσει προ τι τράπεζε για την παραχώρηση δανείων σε αυτοτελώ εργαζομένου και επιχειρήσει που έχουν πληγεί από την πανδημία, η τελική θέση τη ΕΔΕΚ διαμορφώνεται ω εξή. Έναν, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει η στήριξη των επιχειρήσεων να είναι περισσότερο με κρατικέ επιχορηγήσει και λιγότερο με δανεισμό, δεδομένου ότι ο δανεισμό θα αυξήσει το λειτουργικό κόστο, θα αυξήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τι εκπίσει και θα οδηγήσει αρκετέ επιχειρήσει σε αναστολή εργασιών και άρα σε αύξηση τη ανεργία. Δεύτερον, πρέπει να γίνει διαχωρισμό του νομοσχεδίου για την κρατική επιχορήγηση και του νομοσχεδίου για τι κρατικέ εγγύσει προ τι τράπεζε. Τρίτον, όλοι οι δανειολήπτε να έχουν το ίδιο καθεστώ δανειοδότηση. Σε αντίθετη περίπτωση, να εξεταστεί το ενδεχόμενο τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποθήκη ακινήτου προ εξασφάλιση, με την κρατική εγγύηση να είναι σε ποσοστό 85%. Της στην περίπτωση που τα δάνεια είναι πάνω από 100.000 ευρώ, το κράτο να εγγυηθεί το σύνολο του δανείου σε ποσοστό 100% εκατός, στην τράπεζα και οι δανειολήπτε να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ενυπόθηκου ακινήτου στο κράτο. Τέταρτον, να να διαγραφεί το δικαίωμα των τραπεζών για πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε εταιρείε εξαγορά πιστώσεων. Και πέμπτον, αναστολή παραχώρηση μερίσματος από τι δανειοδοτούμενε επιχειρήσει για όσο χρόνο διαρκεί το δάνειο, καθώς και τα μπόνου προ τα στελέχη του.